Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα πανωτά περιστατικά πνιγμών στην Κρήτη, καθώς χθες τρεις τουρίστες έχασαν τη ζωή τους, κάνοντας το τελευταίο μπάνιο σε παραλίες του νησιού, αλλά και σε πισίνα ξενοδοχείου. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη Χερσόνησο με έναν 45χρονο Πολωνό, ο οποίος βούτυξε στη θάλασσα παρά τον έντονο κυματισμό και τους ισχυρούς ανέμους, με τον θάνατό του να οφείλεται σύμφωνα με πληροφορίες σε πνιγμό. Το δεύτερο σημειώθηκε επίσης στη Χερσόνησο, όταν 90χρονος Γάλλος έχασε τη ζωή του κολυμπώντας σε πισίνα, ενώ το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία των Χανίων με έναν 55χρονο Πολωνό να χάνει τη ζωή του. Αυτό συνέβη χθες. Είχαμε δύο πνιγμούς, δύο στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά. Γίνανε σε μη οργανωμένες παραλίες και δυστυχώς χάθηκαν τρεις ανθρώπινες ζωές. Ενώ ήρθαν να διασκεδάσουν εδώ, να χαρούν τον ήλιο τη θάλασσα. Αλλά είδα τώρα τα καιρικά φαινόμενα εχθές που άρχισαν οι άνεμοι 7 με 8 και 9 μποφόρ. Με το πανέβηκαν οι άνεμοι, είχαμε αυτά τα τρία περιστατικά. Δυστυχώς. Οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες και ξέρουμε κάθε χρόνο ότι είμαστε ανοιχτό πέλαγος. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει το κακό. Δυστυχώς δεν ακούν τις υποδείξεις και θέλουν να παίζουν με τα κύματα τους, αλλά και σε αυτές που είναι πολύ σύχναστες, θα παρατηρήσουμε καμιά φορά ότι τα υπερήλικα άτομα πάνε και κάνουν την κολύμβησή τους πριν τις 10 η ώρα το πρωί ή πάνε μετά τις 6, που δεν υπάρχει να παγωσώσεις. Και σήμερα κυματίζει κόκκινη σημαία σε αρκετές παραλίες του νησιού. Λόγω των ισχυρών ανέμων, απαγορεύεται το κολύμπι με τους λουόμενους να καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των ναυαγοσωστών, όπως στην παραλία Φλωρίδα Καρτερού. Κάποιοι πολίτες ναι, μπαίνουν μέσα. Εμείς πάμε, είμαστε αναγκασμένοι να τους φυρίξουμε, γιατί η θάλασσα είναι επικίνδυνη. Είμαστε έτοιμοι για ανά πάσα στιγμή, οτιδήποτε έρθει, να το αντιμετωπίσουμε. Θα ξέρετε ότι οι πνιγμοί συνήθως έρχονται όταν έχουμε τέτοιο καιρό. Κακά καιρικά φαινόμενα. Γιατί έχει υποθαλάσσια ρεύματα τα οποία είναι άγνωστα προς τους επισκέπτες μας, με αποτέλεσμα να υπέρχονται τα μοιραία περιστατικά. Ναυαγοσώστες βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση με φόντο τον έντονο κυματισμό, ενώ και το επόμενο χρονικό διάστημα προμηνύεται αρκετά δύσκολο, καθώς έρχονται τα μελτέμια. Τα μελτέμια που θα αρχίσουν σε μερικές μέρες και θα μας πάνε μέχρι τέλος Αυγούστου. Να προσέχουμε τις υποδείξεις των ναυαγοσώστων, να κάνουμε κολύμβηση εκεί που είναι ναυαγοσώστες και να καταλάβουμε ότι τα παιδιά αυτά στην παραλία είναι εκεί για να μας βοηθήσουν ή να μας σώσουν. Μια παιδεία όσον αφορά την κολύμβηση, να προσέχουμε την υγεία μας, μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, μην καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και φαγητού και μετά να κάνουμε εισαγωγή στο νερό. Ειδικά για τις μη πολύ σύχνασες παραλίες, όπου καταγράφονται αρκετά περιστατικά, ναυαγοσώστες θα προτείνουν τη διεξαγωγή σεμινάριων πρώτων βοηθειών. Σεμινάρια γίνονται σε μη πολύ σύγχρονες που αδυνατεί ο Δήμος να βάλει ναυαγοσώστες. Είναι καλό να μαζέψει τους επιχειρηματίες ο Δήμος, να τους κάνουμε εμείς εθελοντικά αφιλοκερδό σεμινάρια, έτσι ώστε να συμμετέχουμε στην ασφάλεια των λουωμένων.